Καλημέρα, Mid Mode εδώ και παρέλαβα προχθές τις δύο θήκες ακουστικών από την Bubm που παρήγγειλα από Κίνα. Οπότε είπα να κάνω ένα μικρό unboxing βίντεο και ένα mini review για να δούμε αν αξίζει τον κόπο. Και θα τα δοκιμάσω, να δω τι χωράει και τι δεν χωράει με τα πολύ αγαπημένα μου ακουστικά και πρόσφατα αγορασμένα Audio Technica M40X. Αγαπημένα μέχρι τώρα. Πάμε να τα ανοίξουμε λοιπόν. Να δούμε τι σκάτα πήραμε. Εδώ οι Κινέζοι έχουν κάνει. Δουλίτσα. Δώσε λίγη βία. Άχρηστα πράγματα. Θα πετάμε. Έχει και δύο στικεράκια μέσα. Καλή φάση. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν τα ξεχωρίσκει ιδιαίτερα ποιο είναι ποιο. Οπότε κάτσε να τα ανοίξουμε να τα δούμε. Να δούμε ποιο είναι ποιο. Το ένα είναι για ακουστικά τα οποία δεν κλείνουν. Και τα άλλα είναι για ακουστικά που κλείνουν, που μαζεύουν. Οπότε κάτσε να ανοίξουμε αυτό που λογικά είναι για τα ακουστικά που κλείνουν. Άμα είσαι χαζός. Στικεράκια. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Ωραίο είναι, συμπαθητικούλη. Λοιπόν, ωραίο φιρμουάρ. Μια χαρά. Για να το έχουμε στην πλάτη μας, στον ώμο μας. Λοιπόν, ωραίο είναι. Σχετικά σκληρή θήκη. Αυτό πρέπει να είναι το Bubm το HB, αν θυμάμαι καλά. Ναι, γιατί το HDJ500 είναι με την πορτοκαλί επένδυση μέσα. Λοιπόν, προφανώς έχει χώρο. Καλή φάση. Λοιπόν, και έχει και θηκούλα εδώ πέρα για καλωδιάκια, USB, powerbanks και τα σχετικά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο με τα ακουστικά τι γίνεται. Λοιπόν, Θεή. Λοιπόν, Audio Technica χωράει κομπλέ μαζεμένο και έχει και χώρο. Κάτσε να βάλουμε λίγο να βγάλουμε το καλώδιο. Ωραία. Λοιπόν, κλασικός. Να δούμε τώρα. Λοιπόν, πες ότι το βάζουμε εδώ. Έτσι γιατί. Ωραία. Κλείνει. Είναι λίγο σκληρό ακόμα. Φερμουάρτο. Ωραίο. Λοιπόν, μαλακούλη κιόλας. Προφανώς δεν καταλαβαίνει και πολλά. Ωραίο είναι. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα και το και τα τσιμπλίκια του για να το κάνει σαντάκι μου. Αυτό που δεν βλέπω όμως είναι να έχει κανένα δέσιμο για να το δέσει σε τσάντα άλλη. Όπως εγώ έχω μια στρατιωτική τσαντούλα και μπορώ να το δέσω, να το βάλω εξωτερικά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μικρό πρόβλημα. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε λίγο και ένα τεστάρισμα. Να δούμε τι χωράει μέσα το τσαντάκι του. Η θηκούλα που έχει. Έλα αγάπη μου, βγες άμα θες. Ωραία, άστε το λίγο στην άκρη. Λοιπόν, θα ανοίξουμε. Ναι, από την άλλη ανοίγει. Ωραία. Τσαντάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα Reloop tape, το οποίο το κέρδισα και το οποίο θα πουληθεί. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι μπαίνει τώρα. Reloop tape. Καλωδιάκι. Δικά του καλώδια είναι αυτά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται πρέπει να βάλουμε πρώτα τα καλώδια, πες. Δεν είναι και μεγάλη χωρητικότητα η θηκούλα. Άντε να χωρέσει
Άτσα εδώ να κλείνει. Δύσκολο. Τσίμα, τσίμα. Λοιπόν, πάλι τσεκάρισμα το κλείσιμο. Να δούμε. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το τεντώσουμε. Να το τεντώσουμε το κορμάκι. Έλα. Καλά, αυτό πρέπει να το ανοίξει από μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που ήθελα και δεν το κοίταξα πριν. Προφανώς από εδώ πέρα μπορείς να το δέσεις πάνω σε καμία τσαντούλα. Αλλά, εντάξει. Ναι, μπορείς, άνετα. Οι δικές μου τσάντες τουλάχιστον έχουν τέτοιο κλιπεράκι. Λοιπόν, καλή φάση. Το προτείνω σίγουρα. Και αυτό μάλλον θα κρατήσω κιόλας. Γιατί το άλλο θα είναι για φούντο, για πούλημα. Αλλά τα πήρα δύο γιατί εντάξει. Αν το πάρω από εδώ πέρα, τσάμπα. Λοιπόν, ωραίο. Δεν πάω να πω. Κάτσε να βγάλουμε τώρα αυτό. Να βγάλουμε τα ακουστικά. Με προσοχή και αγάπη. Να μην τα σπάσουμε. Τα ξεπληρώσαμε. Λοιπόν, έτσι να το ζητώσουμε λίγο και αυτό να δούμε τι γίνεται. Καλή κατασκευή με αυτό και έχει επένδυση. Δεν είναι της πλάκας. Έχει επένδυση για να μην έχει θέμα. Λοιπόν, ωραίο. Κάτσε να βγάλουμε και τα άλλα από μέσα. Ωραία. Reloop tape έξω. Και αυτό έξω. Ωραία. Πάει αυτό. Έτσι να δούμε και το άλλο τώρα. Λοιπόν, βάλε το στην άκρη. Λοιπόν, κλασικά στικεράκια. Δεν κακό. Δεν κακό. Ό,τι βλέπει και το λάτο. Εγώ τα μαζεύω κιόλας. Λοιπόν, το πετάμε αυτό, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα τη δεύτερη θήκη. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι πιο λεπτό από την άλλη. Α, ενδιαφέρον. Και δεν το βλέπω να γίνει να φοράει τα ακουστικά ανοιχτά. Αλλά κάτσε να τεστάρουμε. Λοιπόν, καταρχάς θα το δούμε λίγο. Πορτοκαλί επένδυση. Εντάξει, οκ. Οι βάσεις του είναι και οι δύο έχουν επένδυση μέσα, σαν μικρό αφρολεξάκι. Πιο πολύ σαν κουβερτούλα θα το έλεγα. Επειδή χοντρή κουβέρτα το πάπλωμα που είχε από μέσα. Ωραία. Και εντάξει. Μυρίζει φρεσκαδούρα, ε. Λοιπόν, η θήκη που έχει στα πλαϊνά εδώ πέρα, από πάνω, εντάξει, είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο βολική. Λοιπόν, κάτσε τώρα να το δούμε. Λοιπόν, ωραία, κάτσε να δούμε αν χωρέ τα audio τεχνικά ανοιχτά. Λοιπόν, δεδομένου ότι δεν τα λες και μικρά ακουστικά τα audio τεχνικά. Λοιπόν, λοιπόν φίλε, τα χωράει ανοιχτά. Που σημαίνει ότι εφόσον είναι και τα audio τεχνικά έχουν, είναι over ear, έχουν μεγαλύτερα. Αν και μου το έκλεισε, τέλος πάντων. Πρέπει να το δοκιμάσω και μετά άλλα ακουστικά, αλλά τα έχω σπίτι. Λοιπόν, σημαίνει ότι χωράει με ανοιχτά ακουστικά μέχρι HDJ500, γιατί εντάξει, προφανώς για αυτά φτιαχτήκανε, με αυτή τη λογική, αυτού του μεγέθους. Αλλά χωράει και άλλα ακουστικά ανοιχτά. Ωραία. Απλά τα δικά μου τώρα δεν μπορεί να τα κρατήσει ανοιχτά, γιατί τα κλιπάκια που έχει εδώ πέρα, οι αρθρώσεις του, είναι πολύ μαλακές, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι χωράει στη θήκη. Αυτό το καλό που έχει αυτή η θήκη, εδώ πέρα το φαίνεται, είναι ότι έχει πάνω. Δηλαδή, στο άλλο το έχει στη μέση, για όνομα του Χριστού. Εδώ το έχει πάνω, οπότε βολεύει να τα βάζεις από πάνω και μετά τα βγάζεις. Πολύ απλά. Λοιπόν, στο άλλο, ας πούμε, δεν χώραγε ούτε καν ένα USB ακόμα. Εδώ πέρα, κάτσε να βάλουμε όλα του Reloop Tape.
Λοιπόν, πού είναι το άλλο? Εντάξει, άμα χωρέσει. Δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Πάντα μπορείς να προσπαθήσεις. Κι όμως φίλε τα χώρες. Καλή φάση. Ωραία. Έλα, κλείσε, κλείσε. Ωραία. Θα το δοκιμάσουμε τώρα να το κλείσουμε αυτό. Καλά, άμα κλείσει. Δύσκολο. Δεν θα κλείσει. Λοιπόν, αλλαγή σχεδίων. Τι προφανώς δεν χωράει. Αν και μπορεί να δοκιμάσουμε το άλλο. Το δούμε έτσι. Λοιπόν, έτσι. Κάτσε να βάλουμε αυτό μέσα. Βασικά θα αφήσουμε έξω. Θα δούμε αν κλείνει. Κι όμως φίλε, δεν θα κλείσει. Που σημαίνει ότι δύσκολο. Που σημαίνει ότι η θυγούλα του, άσε να βγάλουμε το καλώδιο. Εντάξει, RCA σε jack είναι και όπως βλέπετε είναι παχύ. Δεν είναι κανένα μικρό καλώδιο. Που σημαίνει ότι άντε να χωράει powerbank. Και που σημαίνει ότι από ό,τι παρατηρώ ότι βολεύει να τα βάλεις τα ακουστικά. Βολεύει να τα βάλεις έτσι. Και όχι από την άλλη πλευρά. Γιατί έτσι δίνει περισσότερο χώρο. Να κάτι μάθουμε και σήμερα. Λοιπόν, θα το κλείσουμε τώρα. Οπότε αυτά εδώ πρέπει να πάνε πάνω. Λοιπόν, ωραία. Έτσι θα δούμε, κλείνει. Δύσκολο. Έλα. Πού είναι η πρεφόρμα? Γι' αυτό έχει διαφορμό. Λοιπόν, για να κλείσει άλλο. Άμα δεν κλείνει. Λοιπόν, έκλεισε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Απλά η θήκη του δεν χωράει, δεν χωράει πολλά. Ωραία. Προσωπικά το θεωρώ λίγο κατώτερο, λίγο κατώτερο από το άλλο, το πρώτο που σας έδειξα. Λοιπόν, δεδομένου ότι τα κρατάει ανοιχτά, τα χωράει ανοιχτά, πρέπει να βρω έναν τρόπο να το κρατήσω έτσι για να το τεστάρω. Α, ωραία. Να θα κάνω. Λοιπόν, για να δεν κρατάει κόντρα. Επίσης να κρατήσει κόντρα μόνο. Λοιπόν, εντάξει. Άμα ακούσουμε κανένα κράκ, είναι τα ακουστικά που έχουν σπάσει. Έκλεισε. Μόνο. Κύριε, ωραίο είναι. Το μόνο κακό που δεν έχει, φυσικά. Λοιπόν, μαλακούλι. Δεν καταλαβαίνει. Αυτό πρέπει να είναι το pouch από το άλλο. Δηλαδή τεχνικά. Λοιπόν, ωραίο και αυτό. Απλά δεν έχει θέσεις για να βάλεις πώς το λένε, να βάλεις αυτό εδώ πέρα για τον ώμο. Δηλαδή αυτό είναι το παίρνεις αυτό
και το αποθηκεύεις στη τσάντα σου. Αναγκαστικά. Ενώ το άλλο το παίρνεις για να το βάλεις, ας πούμε, σε μια τσάντα εξωτερικά, να το πάρεις μαζί σου, για να το χρησιμοποιήσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις το άλλο και για άλλα πραγματάκια. Αυτό, ας πούμε, άνετα. Καλά, άνετα χωρέα action cams και τα σχετικά. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, απλά δεν έχει τόσο χώρο αυτό εδώ πέρα. Και σίγουρα δεν χωρέα ακουστικά ανοιχτά εδώ μέσα. Για κανένα λόγο. Ακουστικά ανοιχτά. Καλά, καλώδια και τέτοια τα χωρέα άνετα. Συν το ότι έχει πιαστράκια για να βάλεις το λουρί της πλάτης, το όμου δηλαδή. Λοιπόν, αυτό καλά το προτείνω έτσι κι αλλιώς. Το προτείνω. Τα προτείνω και τα δύο. Απλά να ξέρετε ότι αυτό εδώ πέρα είναι για ακουστικά που δεν ανοίγουν, που δεν κλείνουν και δεν ανοίγουν, δεν έχουν το μηχανισμό. Οπότε είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά αυτό εδώ πέρα χάνει στο ότι δεν έχει τόσο βάθος, ας πούμε. Να, αυτό εδώ πέρα τώρα έχει βάθος. Ωραία. Αλλά είναι μικρότερο σε εισαγωγικά. Εντάξει. Και δεν είναι πορτοκαλί. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να φτιάξω, να κάνω και άλλα για reviews με πραγματάκια που αγοράζω. Λοιπόν, mid mode, over and out.